Να αναφέρω δύο αλλαγές στο σπίτι μου, δύο πολύ σοβαρές. Η μία είναι, έχουμε γκρινιάξει και εγώ προσωπικά εδώ από αυτήν την εκπομπή, ότι το σπίτι μου ένα, από τη στιγμή που δινόταν η έγκριση του δανείου, είχες δύο μήνες για να μπορέσεις να αγοράσεις το σπίτι σου. Αυτό δημιουργούσε μια τεράστια ζήτηση. Εδώ βλέπουμε, συγγνώμη, γιατί για να καταλάβει και ο κόσμος για πώς έχουν ανέβει τα κίνητα, γιατί υπάρχει και αυτή η φήμη ότι με την ανακοίνωση του Σπίτι μου 2 έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι κατοικίες ραγδαία και εδώ βλέπουμε τις αυξήσεις. Έγινε και με το Σπίτι μου 1. Αυτό συνέβη και με το Σπίτι μου 1, γιατί στους δύο μήνες έπρεπε να βρεις ακίνητο. Οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη αύξηση στη ζήτηση και η προσφορά ίδια, οπότε ανέβηκαν πάρα πολύ τιμές. Τώρα βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν θα έχετε μόνο δύο μήνες μετά την έγκριση για να αγοράσετε σπίτι, αλλά το περιθώριό σας κρατά όσο το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και όσο υπάρχουν πόροι. Άρα, από τη στιγμή της έγκρισης, μετά μπορείς να έχεις 6, 8, 10 μήνες όσο κρατάει το πρόγραμμα για να αγοράσεις σπίτι, προκειμένου να μην πιεστούν πάρα πολύ ή να μην αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση απότομα. Και το δεύτερο είναι για κάποιες οικογένειες που το 2023 δεν έπιαναν τα εισοδηματικά κριτήρια επειδή έτυχε να έχουν λίγο μεγαλύτερο εισόδημα. Πάμε στην τριετία και υπολογίζουμε σωσταθμικά στην τελευταία τριετία το εισόδημά σου, έτσι ώστε κάποιοι που είχαν χαμηλότερο εισόδημα παλιότερα χρόνια να είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου προγράμματος.